Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω από το πρόσφατο οικονομικό φόρου των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, και οι εργασίες από την πλευρά του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ξεκίνησαν με εκδήλωση με θέμα «Justice, Economy and Investments», «Δικαιοσύνη, Οικονομία και Επενδύσεις». Στο πάνελ της συζήτησης βρέθηκαν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα κεντρικά ζητήματα που τέθηκαν ήταν οι σοβαρές λειτουργίες του κράτους δικαίου, οι οποίες έχουν υψηλό κόστος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και συνεπώς για την ανάπτυξη, η ανάγκη για τομές και ολιστική προσέγγιση, παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ειδικών τμήματων στο ΣΤΕ, η θέσπιση αντικινήτρων στην ανέξοδη κλιμάκωση υποθέσεων και η ευρύτερη χρήση της εξοδικαστικής διαιτησίας, η ανάγκη συμμετρίας στη δικαιοσύνη, καθώς η κοινωνία μας γεννά περισσότερες υποθέσεις από όσες το δικαστικό μας σύστημα μπορεί να εκδικάσει, η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη εξεύρεση των απαραίτητων στοιχείων μιας υπόθεσης, αλλά ακόμα και στη λήψη των αποφάσεων. Μήπως σας θυμίζουν κάτι όλα τα παραπάνω, όπως τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως τις συνεντεύξεις των υπουργών δικαιοσύνης όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Προφανώς αυτά σας θυμίζουν. Εάν μάλιστα συνεχίσετε τη σύγκριση με τις συστάσεις για τη δικαιοσύνη που περιλαμβάνονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όλα διαδοχικά τα μνημόνια και την έκθεση Πισαρίδη για το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, τότε θα βρείτε πολλές καταπληκτικές ομοιότητες. Ομοιότητες, ταυτίσεις και συναντιλήψεις που αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις, όπως και οι ελληνικές, νομοθετούν και διαμορφώνουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης σύμφωνα με τις απαιταγές των καπιταλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μεγάλων επενδυτών κλπ. Με λίγα λόγια, ο τομέας της δικαιοσύνης έχει και αυτός, όπως όλα τα πεδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικά του λόμπι. Οι κύριες κατευθύνσεις για τη δικαιοσύνη έχουν τεθεί εδώ και δεκαετίες και υπηρετούν τη διαμόρφωση του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Με τη μορφή συμπερασμάτων και συστάσεων, αναδεικνύονται μέσα από τους ετήσιους πίνακες αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη. Προωθούνται και υλοποιούνται μέσα από τα διάφορα σχέδια δράσης και προγράμματα για τη δικαιοσύνη, όπως τα τριετή πολυετή σχέδια του Συμβουλίου για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη ή το πρόγραμμα που τρέχει αυτή την περίοδο «Δικαιοσύνη 2021-2027». Μια αφετηριακή διευκρίνηση που χρειάζεται να κάνουμε αφορά τη συχνή διάκριση ανάμεσα στο νομοθετικό πλαίσιο και στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης. Η διάκριση αυτή αντανακλά και εκφράζει το απατηλό αστικό ιδεολόγημα περί διάκρισης των εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική, δικαιοδοτική, που συσκοτίζει τον ενιαίο χαρακτήρα της εξουσίας του κεφαλαίου. Η αναγκαία διαφοροποίηση των λειτουργιών της παρουσιάζεται σαν ασφαλιστική δικλίδα και σύστημα θεσμικών αντιβάρων που εξασφαλίζει τάχα τη διαταξική ρύθμιση και εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων και συγκρουόμενων συμφερόντων. Από αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται να κατανοείται η συζήτηση περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης που τίθεται ως διαρκές ζητούμενο του κράτους δικαίου. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της αξιοποιείται ποικιλότροπα, ενσωματώνοντας ευρύτερα εργατικά και λαϊκά στρώματα στην υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εντός πολλών εισαγωγικών φυσικά, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα εργαλεία εποπτείας και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα της περίφημης απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, για το οποίο πανηγυρίζουν οι ανταγωνιζόμενες δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, είναι πολύ εύγλωτο. Γιατί στην πραγματικότητα, με το ψήφισμα αυτό, ξεπλένεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών, δηλαδή το πραγματικό έδαφος όπου συντελέστηκε το έγκλημα των Τεμπών, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη εμπορία των κατασκοπευτικών λογισμικών και τις νόμιμες σε εισαγωγικά παρακολουθήσεις, η βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των ξεριζωμένων προσφύγων με τις επαναπροωθήσεις και τα χιλιάδες ναυάγια
όπως και το έγκλημα της Πύλου. Γιατί σε αυτά αναφερόταν το περίφημο, η περίφημη απόφαση για το κράτος δικαίου. Με λίγα λόγια, η όποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης εξαντλείται στην εφαρμογή των ταξικών νόμων που θωρακίζουν την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Μια αναδρομή στην τελευταία 20ετία και οι διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα απονομής της αστικής δικαιοσύνης, από το νόμο για τη θυσμοθέτηση της ιδιωτικής διαμεσολάβησης επί ΠΑΣΟΚ, τις εκτεταμένες αλλαγές όλων των βασικών κωδίκων επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τα επενδυτικά δικαστήρια και το νέο δικαστικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύουν το διαρκές σχετικό ενδιαφέρον των αστικών επιτελείων τη συνέχεια του κράτους. Κάθε κυβέρνηση βάζει το δικό της λιθαράκι για να προχωρήσει η επόμενη. Ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας σχεδιάστηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων σχεδιάστηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, όλη αυτή την περίοδο ενσωματώνονται από τις αστικές κυβερνήσεις στο ελληνικό δίκαιο πολλές και ποικίλες ευρωπαϊκές οδηγίες για τη δικαιοσύνη που υπηρετούν τη διασυνοριακή συνεργασία σε αστικές και κυρίως ποινικές υποθέσεις, όπως για παράδειγμα για τα προσωπικά δεδομένα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα σε ποινικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου και άλλα. Όχημα για τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης είναι ανέκαθεν η επιτάχυνσή της, είπε αναλυτικά και ο σύντροφος ο Μάκης προηγούμενα. Συχνά, μάλιστα, οι καθυστερήσεις αποδίδονται ακόμα και στο μεγάλο όγκο των υποθέσεων λόγω της δικομανίας των Ελλήνων, σε συνάντηση με το παραπάνω αίτημα του Προέδρου του ΣΕΒ για τη θέσπιση αντικινήτρων, όπως τέτοια είναι τα παράβολα των ένδικων μέσων, το παράβολο της μήνυσης, τα νέα λεγόμενα πρόστιμα δικομανίας στην ποινική δικονομία. Φυσικά, η πολυπόθητη επιτάχυνση δεν επιτυγχάνεται ποτέ παρά τα μέτρα και έτσι λαμβάνονται νέα και ούτω καθεξής. Η απονομή της δικαιοσύνης γίνεται όλο ένα πιο γρήγορη, αποτελεσματική και φτηνή για το κεφάλαιο, ενώ εξακολουθεί να είναι αργή, ακριβή και πάνω απ' όλα εχθρική για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Οπωσδήποτε το πρόβλημα των καθυστερήσεων στη δικαιοσύνη είναι σοβαρό. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί την καθυστέρηση στην εκδίκαση αγωγών για δεδουλευμένους μισθούς, για οικογενειακές διαφορές, δημοσιοϋπαλληλικές ή κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις. Όμως πάντοτε τα κεντρικά αιτήματα που μπορούν να φέρουν την πραγματική επίλυση του προβλήματος μένουν ανεκπλήρωτα, ζυγιασμένα κι αυτά στον κινησμό του κόστους ωφέλους. Τέτοια είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δικαστήρια με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η βελτίωση της υλικοτεχνικής και κτηριακής υποδομής των δικαστηρίων με ευθύνη του κράτους και όχι μέσως ΔΙΤ, η κατάργηση παραβόλων και τελών, η ενίσχυση των συστημάτων δωρεάν νομικής αρρωγής με ευθύνη του κράτους και άλλα. Το κόμμα μας έχει αποκαλύψει και έχει μιλήσει πολλές φορές για τον κεντρικό στόχο των αλλαγών στην αστική δικαιοσύνη. Περιγράφεται πολύ γλαφυρά στην έκθεση Πισαρίδη, είπαμε προηγούμενα. Παρόμοιες διατυπώσεις βρίσκει κανείς και στην πρόσφατη παραγγελθήσα από το ελληνικό κράτος έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τις προτάσεις της για τη δικαιοσύνη, στις οποίες βασίστηκε ο νέος δικαστικός χάρτης. Η ανάγκη βελτίωσης της απονομής της δικαιοσύνης θεωρείται βασικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, προς υποστήριξη της αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και ενός εύρυθμα λειτουργούντος επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δεν καταλείπεται επομένως καμία αμφιβολία για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα των προωθούμενων αναδιαρθρώσεων στη δικαιοσύνη, όπως και για τη σημασία τους για το κεφάλαιο. Ο Πρωθυπουργός της σημερινής κυβέρνησης έχει δηλώσει: «Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα στη δικαιοσύνη, από τις ψηφιακές υποδομές μέχρι τις αλλαγές πολλών κωδίκων, όμως εξ αρχής ήταν ένα μεταρρυθμιστικό project με ορίζοντα τουλάχιστον οκταετίας. Η δικαιοσύνη θα αποτελέσει μεγάλη προτεραιότητα και στη δεύτερη τετραετία. Επομένως, έχουμε μπροστά μας πολλά, σαν να μας λέει να δεις τι σου έχω για μετά».
Οι κύριες κατευθύνσεις της αστικής στρατηγικής για το σύστημα απονομής της αστικής δικαιοσύνης είναι πρώτον ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης, με την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την ηλεκτρονική διεκπαιρέωση υπηρεσιών, τηλεδιασκέψεις, τηλεεξέταση μαρτύρων και άλλα, καθώς και εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στην ουσιαστική απονομή της. Δεύτερον, η ενίσχυση των εξωδικαστικών μορφών επίλυσης των διαφορών, μια φιλοσοφία διαμεσολάβησης εισαγωγικά που ουσιαστικά διέπει και τους θεσμούς της ποινικής συνδιαλλαγής και διαπραγμάτευσης. Οι μορφές αυτές κατοχυρώνονται ως θεσμοί απονομής της δικαιοσύνης έξω, η παράπλευρα στο σύστημά της, η οποία έτσι ειδικοποιείται στο όνομα της αποσυμφόρησης. Η πρόσφατη μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους, μετατρέποντάς τους στην πραγματικότητα σε εργολάβους, είχε αυτό το χαρακτήρα. Έγινε μάλιστα ένα τυράκι, σε εισαγωγικά, για τους δικηγόρους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, με κατακοπή αμοιβή, με το κομμάτι, παρόλο που και εδώ η ύλη θα συγκεντρωθεί στις εταιρείες. Η καθιέρωση των λεγόμενων πιλωτικών δικών, είπε ο σύντροφος Μάκης πριν, ανάμεσα στα άλλα, να υπογραμμίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό έρχεται από την πίσω πόρτα ο συγκεντρωτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από τα ανώτερα δικαστήρια, παρά τις διακηρύξεις για το διάχυτο έλεγχο από όλα τα δικαστήρια. Να θυμίσουμε, η πολιτική δίκη καθιερώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το ΠΑΣΟΚ, στο ελεγκτικό συνέδριο από τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια με την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ που κωδικοποίησε τις σχετικές διατάξεις το 2020, στον Άριο Πάγο από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτος στόχος, μια δικαιοσύνη σύγχρονη και ανοιχτή στην εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που θα αξιολογείται διαρκώς και θα προσαρμόζεται ανάλογα. Σε αυτή την κατεύθυνση δίνεται προτεραιότητα στις διαδικασίες αξιολόγησης, συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστών, με έμφαση σε τομείς όπως το οικονομικό δίκαιο, κεφαλαία αγορά, ενέργεια, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα. Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών πρόσφατα είχαν τέτοιο χαρακτήρα. Αντίστοιχα, ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων εκφράζει ανάγλυφα το ίδιο πνεύμα, με τις ανάλογες φυσικά διαφοροποιήσεις. Αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, όπως σε όλη την κλίμακα των υπαλλήλων του αστικού επιτελικού κράτους, επιμόρφωση και κατάρτιση, αυστηροποίηση του πειθαρχικού ελέγχου. Τέλος, ο νέος δικαστικός χάρτης της δικαιοσύνης, με συγχωνεύσεις και συγκέντρωση δικαστηρίων, νέα δικαστικά μέγαρα με ΣΔΙΤ και άλλα. Όπως με όλους τους νέους χάρτες του μικρού ευέλικτου και επιτελικού κράτους, χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, δικαστικοί υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί δικηγόροι ή κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται ευχερέστερα κατανοητός ο πραγματικός χαρακτήρας των σταδιακών αλλαγών που έχουν επέλθει στα νομικά επαγγέλματα, ευρύτερα στους εργαζόμενους στη δικαιοσύνη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σχετικά με το δικηγορικό επάγγελμα, καθοριστική τομή ήταν οι πολιτικές της λεγόμενης απελευθέρωσης του επαγγέλματος στο πλαίσιο της κεντρικής αρχής για την νέα ενιαία αγορά και την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων υπηρεσιών εργαζομένων. Τα μέτρα για την κατάργηση των χωρικών ορίων, των ελάχιστων αμοιβών κλπ. Σε συνδυασμό με τις μεγαλύτερες ελευθερίες στην ίδρυση και λειτουργία των δικηγορικών εταιριών ήταν το έδαφος για τη γιγάντωση των δικηγορικών εταιριών. Βασική κατεύθυνση παραμένει η πλήρης απελευθέρωση των νομικών υπηρεσιών, που συνδέεται και με πλευρές σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων. Άλλωστε, οι εν της πράγμασης πολυεπαγγελματικές εταιρείες, η διεύρυνση της λεγόμενης παραλίγκαλ απασχόλησης είναι ήδη εδώ. Στην άλλη πλευρά και στο πλαίσιο πάντα του πολυπόθητου ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα καταλύστευσης του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων κυρίως επαγγελματιών, βρίσκονται η συμπίεση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, η διεύρυνση της μισθωτής εργασίας, η εκμετάλλευση των μισθωτών συναδέλφων. Όλες αυτές οι αλλαγές και με τις επεφημίες της ηγεσίας των δικηγορικών συλλόγων αποτυπώνονται στον κώδικα δικηγόρων ήδη από την εκτεταμένη τροποποίησή του το 2013 και στη συνέχεια. Δεν είναι διόλου τυχαία επομένως η διατήρηση της διάταξης στον κώδικα
του λειτουργηματικού χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλματος που αποκλείει τη μισθωτή σχέση. Το σκόπιμο παραπλανητικό μύθευμα για την ανάγκη της διαφύλαξης της επιστημονικής αυτοτέλειας των μισθωτών συναδέλφων που βαφτίζονται συνεργάτες δεν πείθει πλέον κανέναν. Γιατί οι μισθωτοί επιστήμονες πρέπει να έχουν εργασιακά δικαιώματα, το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, το δικαίωμα στην απεργία. Η συγκρότηση και η δράση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων έχει επομένως τεράστια καθοριστική σημασία. Αντίστοιχες αλλαγές διαπιστώνουμε και στα επαγγέλματα των δικαστικών επιμελητών, των συμβολεογράφων. Ο ρόλος του δικαστικού επιμελητή ως όργανο επίδοσης συνεχώς αποδυναμώνεται μέσα και από τα μέτρα για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, ενώ ενδυναμώνεται ο ρόλος του ως όργανο εκτέλεσης. Οι δε συμβολεογράφοι καθίστανται ολοένα και περισσότερο θεματοφύλακες των εισπράξεων φόρων και άλλων βαρών στα ακίνητα, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Κανόνας και εδώ γίνονται σιγά σιγά οι μεγάλες εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο τοπίο, σε αντίθεση με τους αυτοαπασχολούμενους που δουλεύουν σε συνθήκες ιδιαίτερης εντατικοποίησης. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τέλος καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογούνται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον της δικαιοσύνης και στον ευέλικτο και συγκεντρωτικό νέο δικαστικό χάρτη που γίνονται άλοθη της μόνιμης υποστελέχωσης και της άρνησης προσλήψεων. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και αυτοί τις συνολικές περικοπές τους δημοσίους υπαλλήλους, την επέκταση των διαφόρων ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και στο δημόσιο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αστική στρατηγική και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαιοσύνη, που υπηρετούνται σταθερά από τις διαδοχικές αστικές κυβερνήσεις, πρέπει να είναι κριτήριο για την ψήφο των αυταπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων, συμβολεογράφων, δικαστικών επιμελητών, όπως και των δικαστικών υπαλλήλων στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Γιατί το κράτος δικαίου των λόμπι, της εκμετάλλευσης και των πολέμων προσφέρει μεν αποτελεσματικές και ευέλικτες νομικές υπηρεσίες για λογαριασμό του κεφαλαίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερασπίζεται τα δίκαια των λαών. Το ΚΚΕ καταβάλει σταθερά μια μεγάλη προσπάθεια για την αποκάλυψη όλων των παραπάνω κατευθύνσεων και πολύ περισσότερο στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης. Τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ στον χώρο είναι πρωτοπόροι σε όλους τους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί. Καταθέτουν τις δυνάμεις τους για την άνοδο του κοινού τους αγώνα ενάντια στην ενιαία αντιλαϊκή επίθεση. Ψήφος στο ΚΚΕ στις επερχόμενες ευρωεκλογές είναι ψήφος ενάντια στην κοροϊδία των αστικών επιτελείων για το περιβόητο κράτος δικαίου. Είναι ψήφος υπεράσπισης για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, ψήφος για τα δίκαια των λαών. Για να πούμε κι εμείς στα αστικά επιτελεία να δείτε τι σας έχουμε για μετά. Πολύ πιο δυνατούς τους αγώνες μας, με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ.